Δεν είχαμε τη δύναμη ψυχής να πάμε κόντες στα νοησίες. Άρα λοιπόν η χώρα κάνει βηματάκια μπροστά και βήμα Ευτυχώς περισσότερα που βήματα, βήματα, βήματα πίσω. πίσω. Είναι μάθος, Κύριε Κεβαλογιάννη, μισό λεπτό λίγο. Γιατί εγώ το συμπέρασμα, βγάζω, λίγα, ναι. το συμπέρασμα που βγάζω, παρακαλώ λίγα. Το συμπέρασμα που βγάζω από τη συζήτηση αυτή που παρακολουθώ Εσύ να γίνεται ναι μεταξύ σα ναι. είναι ότι η χώρα παρά το γεγονό ότι έχει φάει στο κεφάλι τρία μνημόνια, δύο-τρία μνημόνια και τέτοια, τέτοια ύφεση, εξακολουθεί να πηγαίνει με βήματα αργά, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είναι δέσμη ενό συνδικαλισμού, τον οποίο φοβάστε να αντιμετωπίσετε για να μην γίνουμε κρανία, Αυτό λέτε. Που μεγαλώσατε μέσα στα πανεπιστήμια αυτή την αριστερή νοοτροπία, πολύ δύσκολα μπορούσαμε να σα περάσουμε στα κανάλια σα μια φιλελεύθερη προσέγγιση. Διότι ό,τι ακούγατε κι εσεί με την αριστερή προσέγγιση ήταν θεοποιημένο, ήταν το καλό. Ήταν το ηθικό, ήταν το φιλολαϊκό και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα ο κόσμο που βγαίνει την κρίση. Είναι αριστερή προσέγγιση να, να αναρωτιέται κανεί πώ θα Είναι αριστερή προσέγγιση με το να ζούμε τεχνητή ανέργων. ευημερία με δανεικά, χωρί να κάνουμε αυτό που κάνει αστροτή. κάθε λαό ή κάθε νοικοκύριο. Να ζούμε με αυτά άλλο σας που έχει. Είναι αριστερή προσέγγιση το να σα ρωτάει κανεί τι θα κάνετε με το 1,5 εκατομμύριο των ανέργων, αν σε αυτού θέλετε να προσθέσετε μερικού ακόμη που θα βγάλετε από το δημόσιο. Όχι, όχι. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι η αριστερά στέκει να ολοκληρώσει, κύριε πάνω <laughs> από τα πτώματα της ανεργίας, ενώ εμείς λέμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Και το πρόβλημα της ανεργίας γίνεται με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο με επενδύσεις. Εάν, με λοιπόν, οποιαδήποτε... απολύσεων που ψηφίζεται αν, τώρα. Αν, 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 λοιπόν οποιαδήποτε κίνηση γίνει η παράδομα. οποία σκοτώνει τις επενδύσεις από το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει θέλω, θέλω να Σα φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Και ρωτήστε του ανέργου με ποιου έχουν, περισσότερη εμπιστοσύνη να βρουν δουλειά. Με εμά ή με το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό θα αποτοπιθεί και